ο Γενικό Διευθυντή τη Τουσά, Τεμέλ Κοτήλ, παρουσίασε το αεροσκάφο που κατασκευάζει η Τουρκία. Αναφέρει τουρκικό μέσο μαζική ενημέρωση, του οποίου τα σημαντικότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Ο Τεμέλ Κοτήλ, ο οποίο έκανε σημαντικέ δηλώσει στο CNN Turk, έδωσε πληροφορίε για τα τουρκικά αεροπλάνα που παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην Αγγλία. Ο Κοτήλ χρησιμοποίησε τι ακόλουθε δηλώσει για το Χουρτζέτ. Το Χουρτζέτ έχει ένα εντελώ μοναδικό σχέδιο αεροσκάφου που εκπονήθηκε από Τούρκους μηχανικούς. Η πρώτη της πτήση θα είναι στις 18 Μαρτίου 2023. Απομένουν 230 ημέρες. Οι έμπειροι φίλοι μας εργάζονται. Ο κινητήρας αυτού του αεροπλάνου είναι ο κινητήρας GM404. Είναι το πρώτο που παράγεται στην Τουρκία. Οι μηχανικοί μας δεν είναι μόνο Τούρκοι. Τους φέρνουμε και από το εξωτερικό. Έχουμε ανοίξει γραφείο στη Μαλαισία και στο Πακιστάν. Θα ανοίξουμε και στον Ήγηρα. Είναι αεροσκάφη εκπαίδευση και πολεμικών επιχειρήσεων, παρέχοντα εγγύηση αεροπορική υποστήριξη, αφού μπορούμε να προσθέσουμε πυράβλου σε αυτά και μπορούν επίση να χρησιμοποιηθούν για αμυντικού σκοπού. Το Εθνικό Μαχητικό πρέπει να είναι 100% αυτόχθονο. Είχαμε τα όργανα προσγείωση του Χουρντζέτ κατασκευασμένα από του Ιταλού. Η τοπικότητα είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Το Εθνικό Μαχητικό Αεροσκάφο θα παραδοθεί το 2028. Πρώτα θα χρησιμοποιηθει κινητήρα κινητήρας από F-16. Έπειτα θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό μας κινητήρα. Η Τουρκία δεν έχει επί του παρόντος περιορισμό στον αριθμό των τεχνικών. Η Μαλαισία προηγείται στα ηλεκτρονικά και αποσχολούμε μαλαισιανούς μηχανικούς, ενώ οι Πακιστανοί είναι για μελλοντικά συστήματα, γράφει μεταξύ άλλων το άρθρο. Ποιο θα κυριαρχεί αεροπορικά σε Αιγείο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο την περίοδο τουλάχιστον 2022 με Δύο είναι τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντο που δίνουν απάντηση στο παραπάνω σοβαρότατο ερώτημα. Το πρώτο είναι ότι το TFX θα παραδοθεί το 2028 με βάση τι τελευταίε δηλώσει του Τούρκου αξιωματούχου και μάλιστα με τι πλέον ιδανικέ προποθέσει, οι οποίε είναι πάρα πολύ αμφίβολο ότι θα συντρέχουν. Το δεύτερο είναι ότι ο Ερντογάν μέχρι τότε είτε θα πάρει σταδιακά τα 40F16 Block 70 και 80 κίτ αναβάθμιση για ΙΣΑ F16 από τι ΗΠΑ, πράγμα εξαιρετικά αβέβαιο για να μην πούμε αδύνατο, ή θα πάρει βρετανικά ταϊφούν με ή χωρί το νεοραντάρ του ΑΕΣΑ. Τα παραπάνω μα οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία των 24 Ραφάλ, των 80 αναβαθμίσεων F16 τη σε Viper και των F35, τα οποία αναμένεται να αποκτήσει τα επόμενα 7 έτη θα κυριαρχεί πλήρω τη τουρκική πολεμική αεροπορία σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τελικά, ποιο θα πρέπει να είναι προσεκτικό στο τι λέει και τι κάνει έναντι του άλλου, η Ελλάδα ή η Τουρκία. Μάλλον η Τουρκία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.